προσπαθεί να ανοιχθεί από τα πλάγια πολλές φορές. Πέρα από το Κοσόφ και εδώ επικίνδυνα πράγματα. Και έχουμε το 1-0. 1-0 για τη δυναμό στο 20 λεπτό. Είπαμε ότι ήταν επικίνδυνα πράγματα. Ο Κοσόφ βρήκε το κενό. Θέλει προσοχή γιατί η Ουκρανία είναι πολύ επικίνδυνη στην αντιπιθέσεις. Είναι γρήγορη ομάδα. Η κεφαλιά του Αλεξούδη δοκάρει μπάλα. Η κεφαλιά του Αλεξούδη στο δοκάρι, μια κεφαλιά κεραυνό. Κεφαλιά του Αλεξούδη, βλέπετε. Δικαιώνεται που άφησε μέσα τον Αλέξη Αλεξούδη. Για τον Βαζέχα που ταλαιπωρεί για μία ακόμη φορά απόψε τον Γκολόφκο. Τώρα όμως κλείστηκε, πέρασε ο Πολωνός, πέρασε και άλλον έναν. Ευκαιρία το Παναθηναϊκό, λαγωνικά και δεν πιάνει την μπάλα καλά. Εκπληκτική προσπάθεια του Βαζέχα. Εκπληκτική προσπάθεια και σερβίρισμα στο πιάτο στον. Προσπάθεια ενός πολύ μεγάλου χώρου που ίσως λίγοι σαν αυτόν μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τολμώ να πω. Αλλά εδώ πέσαμε στην περίπτωση που ο Λαγωνικάκης ήταν τελείως απροσάρμοστος, κρύος θα λέγαμε. Και δεν μπορεί να υπάρχει. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για το Παναθηναϊκό και out. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Μάρκο. Ναι, είναι ο Μάρκος. Είναι ο Μάρκος. Ναι. Ίσως μπορούσε να είχαμε ισοφαρίσει να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ίσως μπορούσε να χάσει με ένα γκολ ακόμα. Εάν μετράμε τις ευκαιρίες, είχαμε τόσες ευκαιρίες όπως είχε η Δυναμό που έπεσε στην έδρα με 100.000.